Μπορώ να μην πω τίποτα. Μόνο να κοιτάω. Μόνο αυτό. Ξέρεις, είναι κάποιες μοτοσυκλέτες που με το που τις βλέπεις δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Κοιτάξτε. Τι έφτιαξε πάλι η Απρίλια. Η Απρίλια εδώ γράφει 54 παγκόσμια πρωταθλήματα. Τυχαίο δεν το λες. Άρα η συσσωρευμένη γνώση, τεχνογνωσία και αίσθηση είναι από τις σπάνιες. Έχοντας λοιπόν μία μοτοσυκλέτα, την RSV4100 και όλα τα ηλεκτρονικά, δηλαδή αν τις βάλεις δύο ρουκέτες, έχουν πάει στη σελήνη. Διαστημόπλιο. Αλλά δεν είναι αυτό που λες το προσιτό το καθημερινό. Βρήκε μία τρύπα λοιπόν να την ανοίξει, να την οικοδομήσει της μεσαίας κατηγορίας των 600-650 κυβικών στα Super Sport. Και βέβαια αφού μπήκαμε σε αυτή την κατηγορία με κινητήρα που δεν έχουμε αλλά τώρα έχουμε, λέει η Απρίλια, ας το απλώσουμε. Η συζήτηση ξεκίνησε λοιπόν με την RS660. Που θα ερχόταν πρώτη, αλλά δεν ήρθε πρώτη, γιατί τώρα μην σας πω κοντέινερ, κορονοϊός, καράβια, ιστορίες κλπ. Οπότε τι έγινε, βγήκε το επόμενο μοντέλο πρώτο, το οποίο είναι η Tuono 660, η οποία ήταν η RS γυμνή. Δηλαδή, ενώ ήταν στην αρχή ντυμένη και τη βλέπανε και μετά έβγαινε γυμνή, τώρα είναι γυμνή και μετά θα είναι ντυμένη. Γύρω-γύρω το πάω. Μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα, η οποία όπου και να την ακουμπήσεις, μυρίζει άβρα παγκοσμίου. Προσοχή, λες και την έχει περάσει μακιγιέρ. Σε κάθε γωνία της έχει και μία πινελιά πριγκίπισσας. Δηλαδή είναι ερωτεύσιμη. Είναι δηλαδή από τις μοτοσυκλέτες που με το που τις βλέπεις κατευθείαν τραβάνε το βλέμμα σου και κολλάνε πάνω. Μπορώ να πάω στην Αθήνα με αυτό. Μπορεί να πας στην Αθήνα όπου θες μπορείς να πας και ταξίδι μπορεί να πας. Βέβαια δεν είναι για αυτή τη δουλειά, αλλά είναι για όλα. Ο σκοπός της είναι να βάλει νέα γενιά, μια γενιά που λείπει από την εξέλιξη και το πέρασμα των χρόνων, στις Super Sport μοτοσυκλέτες. Με εύκολο τρόπο, αλλά κυρίως με αξιόπιστο και σοβαρό τρόπο. Δηλαδή, η μοτοσυκλέτα αυτή, όταν την οδηγήσεις, έχει πάνω, λες, δηλαδή, τώρα πού είναι η εκκίνηση να πάω να φύγω. Του αγώνα. Η στάση, η θέση που σε βάζει ψηλά, όπως η Super Sport. Αλλά επειδή είναι του όνο, έχει μία καρά τιμόνα, είναι και μαύρη, καρά, που παραπέμπει σε stand-by από αυτά που κάνουν τα σχέδια, τα έτσι. Αλλά μεταφράζεται στην καθημερινότητα σε πολύ μεγάλη ευκολία οδήγησης και χειρισμό. Αλλαγές κατεύθυνσης, συμπαγής κατασκευή, με εξοικονόμηση βάρους όσο δεν πάει, δηλαδή έχουν κάνει 3-4 σε ένα, δηλαδή μία βάση κινητήρα με την άλλη βάση κινητήρα, με τη βάση του Μαρσπιέ και του Λευγέ ταχυτήτων, ένα τεμάχιο. Με τον άξονα για όλα αυτά να περνάει μέσα από το ψαλίδι. Ένα πράγμα. Δηλαδή λιγοστεύουμε τα στοιχεία. Κόψε, ράψε, φτιάξε, μάζεψε. Καταλήξαμε σε ένα σύνολο που ζυγίζει λιγότερο από 170 κιλά. 169-167 ανάλογα με το μοντέλο του Ono RS κλπ. Νούμερο πολύ πολύ σπάνιο στις μέρες μας. Και δείχνει βέβαια τη δουλειά που έχει γίνει. Κόψε, 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 κόψε και τον κινητήρα. Ο κινητήρας λοιπόν ήταν V4. Δύο μπρος, δύο πίσω. Πιουπ, φύγανε οι δύο πίσω και μείνανε οι δύο μπρος. V2. Οι δύο μπροστινοί κύλιδροι και έχουμε δικύλιδρο σε σειρά. Με μία απόδοση που δεν φαντάζεσαι ότι υπάρχει στις μέρες μας. 100 ύπη λέει, ονομαστική ισχύς. 95 ύπη, μία δεύτερη έκδοση η οποία μπορεί να κοπεί στη μέση και να γίνει κατάλληλη για δίπλωμα Α2, να καλυφθούν ακόμα νεότερες γενιές. Και η συνολική απόδοση με πρώτη την ροπή, η οποία που το βρήκανε, θα τους ρωτήσω άμα τους δω. Είσαι με 5.000 στροφές, ανοίγεις τον γκάζι και νομίζεις ότι έχει τερματίσει και έχει άλλες τόσες. 110 χιλιόμετρα στις 5.000 στροφές, πάει 220 εύκολα. Άρα σημαίνει ότι είναι γεμάτη απόδοση παρότι είναι χαμηλές στροφές και αυτό μεταφράζεται και σε οικονομία και σε αυτονομία. Πανάλαφρη, πανίσχυρη για τα δεδομένα της, πανεύκολη στο χειρισμό, απολύτως λειτουργική, αξιόπιστη και αποδοτική. Superbike μικρή. Η ροπή του και η γραμμικότητα της απόδοσης είναι πρωτόγνωρη σε αυτόν τον κυβισμό με αυτούς τους κινητήρες. Από εκεί και πέρα, τι, δεν θέλω να μιλήσω, δεν θέλω να πω τίποτα. Θέλω να το πω όλο. Για τα φρένα, τι να συζητάμε, τετραέμβολες δαγκάνες, ακτινικές, μπρέμπο, δίσκοι τεράστιοι. Όσο όμορφη είναι όταν τη βλέπεις, εξίσου απολαυστική είναι όταν την οδηγάς. 5 προγράμματα απόδοσης, 3 στάνταρ, 2 για την πίστα. Με οθόνες που είναι άλλοι όταν είσαι στην πίστα και μετράνε οι γύροι, το γυρολόγιο, και άλλοι όταν είσαι μέσα στην καθημερινότητα, όπου μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα τα περισσότερα σε στάση, μοτοσυκλέτα ακίνητη, αλλά αρκετά και εν κινήσει.
Η παρεμβατικότητα του traction control ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολη. Ένα κουμπάκι και ανεβάζεις, κατεβάζεις το πόσο θα παρεμβαίνει το traction. Είναι μια σκέτη απόλαυση όταν την οδηγάς. Ένα στιβαρό σύνολο στρίβει σαν ξουράφι, έτσι όπως λέμε, ξουράφι, ξηραφένια, σταθερή και ευέλικτη και με θέση σπορ εντελώς. Είναι δηλαδή η μοτοσυκλέτα που θέλεις να έχεις, θέλεις να ξεκινήσεις ή θες όταν χορτάσεις να απολαμβάνεις. Επειδή τα πράγματα ήρθαν λίγο ανάποδα με το ότι έρχεται πρώτο και δεύτερο, το Tuono 660 κοστίζει 10.550. Το RS έχει 11.050. Και ξέρεις τώρα, άμα ανοίξει η όρεξη δεν σταματάς, που σημαίνει ότι περιμένουν και Touareg 660. Δηλαδή, on-off Touareg, Αφρικάνος. Έλα, Θανάση.